Ο αντίδημαρχος του Δήμου Κορινθίου στον τομέα της καθαριότητας Χρήστος Μελέτης μίλησε για την ψήφιση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η παράταξη της κίνησης πολιτών και η κυρία Τσαρμπού δεν την ψήφισαν. Ο κ. Μελέτης εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτός ο σταθμός μεταφόρτωσης, καθώς τέτοιοι σταθμοί υπάρχουν ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές της χώρας και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όχλησης ή μόλυνσης. Πραγματικά, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένα θέμα που αφορούσε την γνωμοδότηση της πλευράς του Δήμου Κορινθίων σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα σημείο το οποίο θα είναι ένα σημείο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων για να έχουν κατεύθυνση προς το εργοστάσιο το οποίο προβλέπεται να γίνει προς το τέλος του χρόνου στην περιοχή του Σαρκαδίας. Από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, συγκεκριμένα την Τέρνα, έχει προταθεί ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται περίπου στην περιοχή Σπαθοβουνίου, όπως λένε αυτοί, αλλά είναι ένα σημείο που είναι ακριβώς στα ΣΕΙ από κάτω, περισσότερο είναι περιοχή Μαψού, θα έλεγα, και αφορά για ένα σημείο μεταφόρτωσης. Πραγματικά, ο κόσμος που ήταν εκεί, γιατί ήταν και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εκεί του Μαψού και του Σπαθοβουνίου, λόγω μη πληροφόρησής τους και πιθανότητα και παραπληροφόρησης, πίστεψαν ότι εκεί θα γίνει κάτι άλλο εκτός από σημείο μεταφόρτωσης. Όμως αυτό είναι αναλυθές, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο η πρόταση ήταν να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης. Μιλάμε για ένα σταθμό μεταφόρτωσης, ο οποίος υπάρχει παντού σε όλες τις πόλεις της χώρας μας. Στην Αθήνα συγκεκριμένα είναι και μέσα σε κατοικήσιμες περιοχές, δίπλα ακριβώς σε σπίτια, σε σχολεία, στο Πανεπιστημιούπολη, στην Ζωγράφου και σε όλη τη χώρα βρίσκεται πολύ κοντά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι εντελώς ακίνδυνος, με μηδενική περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, χωρίς καμία οσμή, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο το απορριμματοφόρο πηγαίνει, αδειάζει πίσω στο σελό, στο Ιχωάνι αυτή που υπάρχει μέσα σε κοντέινερ και από εκεί τα απορρίμματα μεταφέρονται για το εργοστάσιο το οποίο προβλέπεται να γίνει σε κάποια περιοχή της Αρκαδίας. Όμως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύ σωστά σκεπτόμενα και ο Δήμαρχος αλλά και η Δημοτική Αρχή, η πρόταση η οποία ψηφίστηκε προς το τέλος ήταν ότι εμείς εγκρίνουμε την περιβαλλοντολογική μελέτη αυτή για το σημείο αυτό το οποίο είχε προταθεί από την εταιρεία, όμως θα ζητήσουμε να μεταφερθεί αυτό το σημείο σε ένα σημείο κοντινότερα στα όρια της πόλης Κορίνθου. Αυτό γίνεται καθαρά για λόγους οικονομίας, για λόγους οικονομικούς πρωτίστως, αλλά και χρόνου. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είναι πολύ πιο μικρό το κόστος για τα απορριμματοφόρα τα οποία συλλέγουν το μεγαλύτερο όγκο των απορριμμάτων, ο οποίος βγαίνει από την πόλη της Κορίνθου, να το συλλέγουν και να το μεταφέρουμε σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης ο οποίος θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά, έτσι ώστε να κερδίζουμε χιλιόμετρα, να κερδίζουμε καύσιμα σε μια εποχή πολύ δύσκολη, σε μια εποχή που θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να είμαστε όσο πιο μπορούμε με λιγότερα έξοδα, με λιγότερες σπατάλες και με περισσότερη οικονομία και σίγουρα να κερδίζουμε και χρόνο, γιατί ένα απορριμματοφόρο όταν θα χρειαζεται να πάει σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης ο οποίος βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά και άλλα 15 να γυρίσει 30, πέρα από του κόστους που έχει στα καύσιμα, είναι και κόστος σε χρόνο και σίγουρα εκεί που στη βάρδιά του θα κάνει δύο απορριμματοφόρα για να συμπληρώσει το ωράριο εργασίας, όταν είναι πολύ πιο κοντά το σημείο μεταφόρτωσης θα μπορεί να κάνει και τρία ακόμα και πολλές φορές και τέσσερα και έτσι κερδίζουμε αρκετά και σε χρόνο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους τους οποίους υπάρχουν. Τελικά η απόφαση αυτή πέρασε κατά πλειοψηφία από την Δημοτική Αρχή ομόφωνα, από την μείζωνα πλειοψηφία. Και αυτοί ψήφισαν υπέρ. Οι μόνοι που ήσαν ενάντια ήταν η ελάχιστη μειοψηφία της κίνησης πολιτών, οι οποίοι δεν ψήφισαν γενικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αρνητική ήταν και η ψήφος της εκπροσώπου της κυρίας Τσαρμπού. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προβλημάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί θετικά και βάσει χρονοδιαγράμματος τέλος του χρόνου θα έχουμε απαλλαγή αγωνιστικά από αυτό το βραγνά τον Χαδά και νομίζω ότι με λίγη προσοχή όλοι μας, στηρίζοντας την ανακύκλωση, ο Δήμος από την οργά του να προχωρήσει προγράμματα κομποστοποίησης, θα ελαστικιστοποιήσουμε αρκετά τον όγκο των απορριμμάτων
Έτσι θα έχουμε κέρδος όλοι. Κέρδος, το βασικότερο όμως, νομίζω ότι θα είναι το οριστικό κλείσιμο των χωματερών οι οποίων έχουμε, τον χαδά των χωματερών στον οποίο πηγαίνουν αυτή τη στιγμή τα απορρίμματα, κλείνοντας αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή και περιβαλλοντολογικά, αλλά και για θέματα προβλημάτων τα οποία έχουμε σαν Δήμος, με τα πρόστιμα τα οποία αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε και όλα αυτά γιατί δυστυχώς με μερική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως εγώ πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η κεντρική πολιτική εξουσία, η οποία τόσα χρόνια δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει μια λύση σε ένα θέμα που ταλανίζει όχι μόνο την Κόρινθο, ταλανίζει όλη την Πελοπόννησο.